Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο του Γεννητσόνων. Τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για το τελικό, 37ο τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Πέλλας. Θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την Εγνατία τηλεόραση επιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη. Μέγας Αλέξανδρος Μιλότοπος και Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας θα κονταριστούν στο μεγάλο αυτό ιστορικό τελικό για να διεκδικήσουν τη φετινή κούπα του κυπέλου. Σε λίγο θα συζητήσουμε από το Δημοτικό Στάδιο αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, παρουσία πάρα πολλών φίλων που καλούνται βέβαια να ενισχύσουν τις ομάδες να διεκδικήσουν το φετινό τρόπο της φετινής διοργάνωσης. Έλα λίγο και πιο εδώ, να κάνω ένα αυτό. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο των Γεννητσών. Ήδη ακούσατε από τα μεγάφωνα, σε λίγο η μεγάλη γιορτή για την ευρύτερη περιοχή του Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Πέλλας. Ο μεγάλος 37ος τελικός περνάει μέσα από την Εγνατία τηλεόραση σε αποκλειστική μετάδοση σε ένα παιχνίδι που είναι πραγματικά μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Πάνω από 1000 φίλοι έχουν κατακλείσει το Δημοτικό Στάδιο των Γεννητσών για να παρακολουθήσετε το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Βλέπετε τους φωτογράφους, φωτογραφίζουν τις δύο ομάδες. Ο Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας με τα κόκκινα χρώματα, με τα άσπρα από δεξιά. Η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Μιλοτόπου που είναι τυπικά γηπεδούχα στο σημερινό αυτό πολύ μεγάλο παιχνίδι. 37ος τελικός λοιπόν, η μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ιστορικές ομάδες του νομού. Κονταρίζονται με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του κυπέλου σε ένα παιχνίδι που έχει μεγάλη σημασία για τις δύο πλευρές. Να πω ο Μιλότοπος για δεύτερη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί σε ένα μεγάλο τελικό. Το 2008 βρέθηκε στο τελικό που έχασα στην παράταση από τον Εδεσαϊκό με 1-2 και έτσι για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά θα συναντήσει την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Πέλλας που έχει μια μεγάλη πρόκληση στην κατοχή της να διεκδικήσει μια ιστορική προσπάθεια στην κατάκτηση του κυπέλου. Για να δούμε λοιπόν το σημερινό παιχνίδι που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο και αναμένεται σίγουρα να παρακολουθήσουν πάρα πολλοί φίλοι που έχουν βρεθεί εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γεννητσών. Αυτό το παιχνίδι που μαγνητίζει το ενδιαφέρον με τις δύο ομάδες να καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και να κατακτήσουν το φετινό κύπελο για το 2012. Μιλότοπος λοιπόν και Πέλλα θα μονομαχήσουν στο πιο ιστορικό ραντεβού της χρονιάς με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του κυπέλου. Βλέπετε τις ομάδες με τις αναμνηστικές φωτογραφίες αριστερά εκεί με τα κόκκινα, η ομάδα της Πέλλας, δεξιά με τα άσπρα η ομάδα
του Μέγα Αλέξα του Μιλότοπου. Λίγο πριν να ακούσουμε το πρώτο στήριγμα. Θα δούμε σε λίγο το παιχνίδι που αναμένεται σίγουρα να προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες συγκινήσεις, αφού είναι ένα παιχνίδι τουλάχιστον με τεράστια μεγάλο ενδιαφέρον. Για να δούμε το ακούσουμε από το διαιτή τον κύριο Δημήτρη Παπαντονίου που σφυρίζει αυτό το 37ο τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελευταίες λεπτομέρειες λίγο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι που αναμένεται σίγουρα να κρατήσει με αμύωτο ενδιαφέρον όλους τους φίλους της Μπορεία Ελλάδος που τα παρακολουθήσετε από την Εγνατία τηλεόραση αποκλειστική μετάδοση στο παιχνίδι που ήδη τα τελευταία όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Για να δούμε τελευταίες λεπτομέρειες με το παιχνίδι σε λίγο να ξεκινάει για αυτό το πρώτο σφύριγμα στην έναρξη του αγώνα. Για αυτό το πρώτο ημίγνο, θυμίζω εδώ στο Δημοτικό Στάδιο των Γεννητσών να πούμε πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στη σημερινή παρουσία τους. Η ομάδα του Μιλότοπου, που είναι όπως είπα τυπικά γηπεδούχα στο σημερινό αγώνα, ξεκίνησε Πέλλας. Από την άλλη, η ομάδα της Πέλλας, αυτή τη μεγάλη προσπάθειά της που κάνει, σίγουρα καλείται να προσπαθήσει το πρώτο ιστορικό ραντεβού που δίνει στην διοργάνωση του μεγάλου τελικού να διεκδικήσει το τρόπαιο του κυπέλου και να κατακτήσει φυσικά το κύπελο σε αυτό το μεγάλο τελικό που δίνει κόντρα στην ομάδα του Μιλότοπου. Ένα παιχνίδι που όμως είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο με τις δύο ομάδες να καλούνται σίγουρα να τα δώσουν όλα προκειμένου να κατακτήσουν αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Πάνω από χίλιοι φίλοι έχουν βρεθεί εδώ στο κομμάτι για να δούμε πώς οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Ενώ να πω ότι οι δύο ομάδες βρέθηκαν στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στο Μιλότοπο η Πέλλα ήρθε ισόπαλη 1-1, ενώ έχασε την έδρα της 1-2 από το Μιλότοπο μέσα στην Πέλλα. Το ραντεβού αυτό που δίνουν σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που δώσαν του πρωταθλήματος. Και έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτή τη μεγάλη υπέρβαση και να φτάσουν στην κατάκτηση του κυπέλου. Εδώ προσπάθεια τώρα εδώ, για να δούμε για την Πέλλα. Το σουτ τώρα που γίνεται. Η ενέργεια τώρα εδώ από τον Γκάκη, μπάλα φεύγει λίγο out. Εδώ καλή προσπάθεια από τον Γκάκη. Στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Συνέχεια το αγώνα, φίλες και φίλοι, πάντα από το Δημοτικό Στάδιο Γεννητσών με το σκορ να μένει στο 0-0. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Για να δούμε ο Μιλότοπος. Τώρα ο Μέγας Αλέξανδρος βγαίνει δεξιά με την μπάλα στην κατοχή του. Εδώ από την ενέργεια από τον Ρίτε που προσπαθεί να επιχειρήσει αυτή τη σέντρα. Θα σουτάρει. Εδώ θα πέσει. Ο Μιλότοπος προσπάθησε να κάνει το σουτ εδώ. Πήγε να δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη φάση, αλλά δεν τέλειωσε. Με την μπάλα δεξιά να την αλλάζει τώρα εδώ. Στην ενέργεια εκεί ο Μυρτίνας. Η μπάλα τελικά να φεύγει out από την εστία εκεί του Καρακούτσι. 8 λεπτά θυμάς. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο που ετοιμάζεται να εκτελεστεί. Εδώ εκτελείται απευθείας η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια από την ενέργεια που έγινε εδώ από τον Μιλονόπουλο. Η μπάλα θα καταλήξει out. Το 32ο λεπτό του αγώνα, φίλες και φίλοι, πάντα από το Δημοτικό Στάδιο Γεννητσών. Εδώ έχουμε αποβολή από άνθρωπο του Μιλότοπου. Αποβάλλεται εδώ από τον διαιτή του αγώνα. Το βλέπετε εδώ που αποχωρεί, σαν την αποβολή του. Εκεί που έκατσε στον πάγκο του Μιλότοπος, εκτελείται απευθείας. Κεφαλιά, αλλά στην πορεία, με την μπάλα στα πόδια του τώρα εδώ Σαλίκας. Σούτα απευθείας εδώ, τυποζακά! Αποκρούει εδώ ο Καρακούτσης ένα φοβερό σουτ που έγινε από τον παίκτη του Μιλότοπου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40 εδώ για να σκοράρει.
Εδώ τώρα κάποια νεύρα φυσικά στον πάγκο, κάποιες αντιδράσεις εδώ από πλευράς για το Μέγα Αλεξανδροπέλα στον τέταρτο διατή και στο διατή αγώνα στον Παπαντονίου, που το λέει να περάσει έξω και αυτό, να εκπρόσωπο της ομάδος της Πέλας. Αρκετά μεγάλη αντίδραση σε ένα παιχνίδι, είναι δικολογημένα φυσικά η μάχη σώμα με σώμα στο παιχνίδι της χρονιάς των δύο ομάδων. Ανάβουν τα αίματα σίγουρα και κορυφώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον. Κατρασδέας θα δώσει συνέχεια. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Προσπαθεί να περάσει μπροστά ο Πέτκαθλης. Με την μπάλα να πατάει, αλλά διώχνει εδώ, πεσμένος κάτω και ο Νταταλίδης. Δεύτερη προσπάθεια για το Μιλότο που βγαίνει απειλητικά τώρα μπροστά. Το σούτ από εδώ δεν μπόρεσε να πλασάρει εκεί που πήγε ο Μυρτίνας. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ για το Μιλότο που ζήτησε τον γκολ με το Μυρτίνα να βάζει το πόδι του, αλλά να φεύγει παρά πλευρά σε πλάγιο. Το μάθησε ένα πλάγιο πολύ δυνατά. Ο Καρακούτσι θα μπλοκάρει την μπάλα. Ένα ανοιχτό παιχνίδι τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Με δύο ομάδες θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι και οι δύο ομάδες, και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον Δημήτρη Παπαντονίου, που βρίσκεται το πρώτο ημίχρονο, τις δύο ομάδες ισόπαλες 0-0 θυμίζω, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννητσό, κυρίες και κύριοι, σε ένα παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα, με τις δύο ομάδες να παρατρύνουν την αγωνία για την κατάσταση του κυπέλου για τη συνέχεια του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα γυρίσουμε στα στούντια της Θεσσαλονίκης για λίγα δευτερόλεπτα και θα επιστρέψουμε και πάλι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου από το μεγάλο 37ο τελικό του κυπέλου που ακούγεται πάντα σε περιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη. Φέρω εδώ στο Δημοτικό Στάδιο των Γιαννητσών, όλα έτοιμα για την περιφέρεια του δεύτερου ημιχρόνου. Το παιχνίδι που ξεκινάει μόλις τώρα. Ακόμα 45 λεπτά αγωνίας για να δούμε το μεγάλο νικητή του αγώνα στην κατάκτηση του κυπέλου που διεκδικούν οι δύο ομάδες στη σημερινή αναμέτρηση. Στην Εψπέλαση να δούμε ποια από τις δύο θα στηριχτεί κυπελούχος για το 2012. Με Πέλα και Μιλότοπο να προσπαθούν να τα δώσουν όλα στο πιο μεγάλο ραντεβού τους. Εδώ παράλληλη σέντρα τώρα που γίνεται. Ευκαιρία και παραλίγο εδώ το 1-0. Ωραία συνεργασία τώρα που έκανε εδώ ο Λιγάκης. Άλλαξε την μπάλα, πήγε να πλασάρει. Εκεί που χάνεται μια πολύ μεγάλη φάση με τον Λιγάκη να... Πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Μιλότοπου. Με το 11 θα περάσει σε λίγο. Ο Κούζας στον αγώνα. Θα γίνει αυτή η πρώτη αλλαγή στο 53 για την ομάδα του Λάζαρου Μακρύδη. Πρώτη αλλαγή για το Μιλότοπο, ο Κούζας, και φεύγει με το νούμερο 9 που είναι ο Πέτκαζλης. Θα αφήσει τη θέση του. Δύο ομάδες να προσπαθούν να αποφύγουν τα λάθη αλλά να φανούν και αποφασιστικές στον αγώνα. Εδώ βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Δεξιά προσπαθεί να περάσει, τώρα θα σουτάρει εδώ. Παρόλο που δεν έχει την καλή ορατότητα από πλάγια θέση, εκεί το σουτ που έγινε από τον Γάκη, η μπάλα ο Καστρασδέας θα μπλοκάρει στην αριστερή του γωνιά. Ο Γάκης το σουτ που έκανε, τελικά είναι και ο κόρνερ. Ο Γάκης έκανε το σουτ, η μπάλα κλείστηκε από τον Καστρασδέα. Στο 61 έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την Πέλα από αριστερά. Στην προσπάθειά της εδώ να ζητήσει κάποιο γκολ, θα γίνει το σουτ απευθείας και παλιά! Παραλίγο εδώ το γκολ. Πολύ καλή εκτέλεση από τη θαυμάσια ενέργεια από τον Λιγάκη. Πετάχτηκαν δυο παίχτες κοντά στην μπάλα. Δεν μπόρεσε τελικά να νικήσουν τον Καστρασδέα. Κάνετε μια πολύ μεγάλη απίστευτη φάση στο 61 προς 62. 19. Φεύγει το 19. Από ό,τι βλέπω, από το τέταρτο διατή, ο Μελωνόπουλος. Θα λοιπόν αλλαγή που γίνεται. Η πρώτη από τον Ροκέτ Μαδρέα. Χειροκροτήματα από τους φίλους της Πέλας. Και για αυτό που μπαίνει και για αυτό που βγαίνει. Βγαίνει ο Μελωνόπουλος στο 67. Αφήνοντας τη θέση του, γιορτίζουν ότι είναι η πιο μεγάλη γιορτή της διοργάνωσης που δέθηκαν στο μεγάλο τελικό. Αντεπίθεση τώρα για το Μιλότοπο. Εδώ φάουλ σφυρίζει. Σταματάει παρά την προσπάθεια του Αντωνιάδη που διαμαρτύρεται τώρα εδώ. Σε ένα φάουλ τώρα εδώ, αντιδράσεις, νεύρα. Βλέπουμε να βγαίνει από τον πάγκο εκεί ο προπονητής της ομάδος, ο Μακρύς, ο Λάζαρος που τα
Ρόντας εκεί που σταμάτησε η επίθεση της ομάδας του. 74 λεπτά. Εδώ η σέντρα η παράλληλη που γίνεται. Εδώ προσπάθησαν να διώξουν την μπάλα. Εδώ αντιδράσε, εδώ που χτυπιέται και ο παίκτης του Μιλότοπο. Ο Γιάννης εδώ θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά που πλάγια θέση από τον Ανταταλίδη. Εδώ ήταν κόρνερ εδώ της Πέλλας. Έχει δείξει ότι πήρε την μπάλα. Ο Σαββάκης θα μπει στον αγώνα στο 86. 4 λεπτά πριν το τέλος. Για την ομάδα του Μιλότοπου που είναι η δεύτερη αλλαγή. Και θα φύγει το 7 ο Δουλγιαρίδης. Στο 86. Στο 87 όλα αυτά. Κεφαλιά στο γύρισμα. Από την ενέργεια από τον Γρηγορίου. Εδώ περνάει, θα στο πάρει την μπάλα, προσπαθεί ο Ηλιάδης. Θα κάνει μια βαθιά παλιά, θέλει να πατήσει. Βγαίνει ο Καστραζέας μπροστά από τον παίχτη εδώ. Τον Λιγάκη παίρνει και φάουλ τώρα εδώ, ο goalkeeper του Μιλότοπου. Που είναι ο Λαγογέννης. Στο 89 θα γίνει και αυτή η δεύτερη αλλαγή. Ο Λαγογέννης αφήνει τη θέση του στον Στάνκο. Γάκης. Εδώ προσπαθεί να κάνει την κίνηση, προσπαθεί αλλά άρχισε να βάλει το πόδι του. Να γυρίσει την μπάλα, προσπάθησε εκεί ο Μπουράκης. Η κόντρας. Με το κεφάλι προσπαθεί. Εδώ περνάει σε σώματα. Θέλει να σουτάρει, δεν μπόρεσε. Για να δούμε τώρα εδώ, Σαλίκας θα σουτάρει αλλά άστοχα. Κάτρας Δέας. Δίνει συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη της κανονικής διάρκειας που βρίσκει τις δύο ομάδες στα 90 λεπτά ισόπαλες 0-0. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, η αγωνία στο 37ο τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας παρατρύνεται στον αγώνα. Εμείς γυρνάμε γρήγορα στα στούντια της Θεσσαλονίκης στην Εγνατία Τηλεόραση και επιστρέφουμε με την ημίωρη παράταση για να δούμε ποιος έχει τις μεγάλες αντοχές για να κατακτήσει το κύπελλο της φετινής διοργάνωσης. Επιστροφή και πάλι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου για την μειώρη παράταση του αγώνα πάντα από το Δημοτικό Στάδιο των Γιάννητσών, παιχνίδι που ακούτε πάντα μέσα από την Εγνατία Τηλεόραση. Αυτό τον 300 αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι που θυμίζω όπως κοιμάθηκε στο μεγάλο διάστημα του αγώνα, εκτός από αυτό θα κριθεί και λεπτομέρειες. Εδώ χάνεται μια πολύ μεγάλη φάση στο ξεκίνημα της παράτασης, στο πρώτο λεπτό σχεδόν για την Πέλλα. Ρίτε εδώ, αλλάζει την μπάλα. Ιωαννίδης θα σουτάρει, η μπάλα θα φύγει out. Τόπεδα που προσπαθούν να βρουν τον δρόμο στα δίχτυα. Εδώ τώρα κάνει την κίνηση Καραμεταξάς, θα σουτάρει out. Πολύ καλό σουτ από τον Καραμεταξά, η μπάλα φεύγει επικίνδυνα από την αιστεία του Καρακούτσι, θα καταλήξει out. Στο 5ο λεπτό. Εκτελείται αυτό το πλάγιο. Ρίτε, θέλει να σουτάρει. Θα κάνει το σουτ εδώ, ο Καρακούτσι σε καλή θέση θα μπλοκάρει την μπάλα στην αριστερή γωνιά από το σουτ του Ρίτε. Στο 8ο λεπτό από το πρώτο μέρος παράτησης, αυτή η προσπάθεια για το Μιλότοπο να σκοράρει. 1-52-5. Τον Ηλιγάκη. Πλησιάζουμε το 1ο λεπτό από το πρώτο 15 λεπτό της ημίωρης παράτασης από το πρώτο μέρος. 0-0 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο των Γιάννητσών, στον 37ο τελικό του κυπέλου που κρατάει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους πολλούς φίλους. Εκτελεί εδώ απευθείας. Το σούτ εδώ, κεφαλιά. Εδώ στο πάρει την μπάλα προσπαθεί να την κατεβάσει και να βγει γρήγορα μπροστά ο Ιαννίδης. Εδώ χρειάζεται προσοχή, το σουτ τελικά, σωτήρια επέμβαση. Βγαίνει ο Καρακούτσι εδώ. Ο Αντωνιάδης κέρδισε τις κόντρες, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 14 που χάνει και λογαριασμό του Μιλότοπου.
Μπροστά εδώ, προσπάθησε να απαντήσει τώρα η Πέλα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη στο πρώτο 15 λεπτό ουσιαστικά από τον διατή των Παπαντονίου, που βρίσκει στο 105 τις δυο ομάδες να μένει στο 0-0. Ακόμα 15 λεπτό βγήκε πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννητσών για την περιοχή του δεύτερου ημιχρόνου της μειωρής παράτασης. Μετά από 105 λεπτά αγώνα συνολικά, το ενδιαφέρον εξακολουθεί να παραμένει και να δούμε στα 15 λεπτά που μένουν αν θα μπορέσουν οι δυο ομάδες να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους. Διαφορετικά θα πάνε στη διαδικασία των πέναλτι εκεί για να αναδειχθεί ο κυπελούχος της φετινής διοργάνωσης. Μιλότοπος και Πέλα μονομαχούν καρέ-καρέ με στόχο την κατάξη του κυπέλου του 37ου τελικού σε ένα παιχνίδι που δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες. Παίχτηκε γρήγορο ποδόσφαιρο, δυνατές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι που χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ δυνατό. Ωστόσο, να δούμε. Εδώ τώρα προσπάθεια για το Μιλότοπο, το σούτ εδώ δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Offside όμως υποδεικνύεται. Εδώ ο Γάκης. Εδώ το σούτ τώρα που γίνεται. Η μπάλα φεύγει επικίνδυνα εδώ. Χάνεται μια απίστευτα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Μιλότοπος να ανοίξει το σκορ. Η μπάλα λίγο από την εστίαση του Καρακούτσι. Σχεδόν στο 5ο λεπτό της επανάλυσης του δεύτερου μέρους παράτασης. Για το Μιλότοπο, ο Μαμής στο 110 και θα φύγει εδώ ο νεαρός. Ο Καραμούζας θα περάσει τον αγώνα, θα γίνει σε λίγο η τελευταία αλλαγή και για την Πέλα. Πάμε στη συνέχεια, καθώς μπαίνουμε στο 120 συνολικά το αγώνα και όλα δείχνουν οι δύο ομάδες θα πάνε στη Ρώσο και ρουλέτα για να διεκδικήσουν τη Πέλα που μένει στο 0-0. Το 13 θα φύγει από τον αγώνα. Θα φύγει δηλαδή ο Στάγκος που πέρασε σαν αλλαγή. Και μπαίνει το 16. Το Καραμούζας. Πληρώσαμε 120 λεπτά, κοιτάει το ρολόι του Παπαντονίου. Θα φύγει το 13, θα περάσει το 16. Τελικά ποιος θα φύγει εδώ, τώρα βλέπω ήταν να φύγει το 13, τελικά δεν θα φύγει. Θα φύγει τελικά για να δούμε το 17. Φύγει δηλαδή ο Μπουράκης. Ο Καραμούζας ήταν αυτός που μπήκε στο 120. Εδώ να σου την μπάλα φεύγει από την εστία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του μεγάλου τελικού, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννητσών, που βρίσκει τις δύο ομάδες να μένουν σε αυτό το 0-0. Έτσι λοιπόν όλα οδηγούνται οι δύο ομάδες στην διαδικασία των πέναντι εκεί για να δούμε το μεγάλο κυπελούχο της φετινής διοργάνωσης. Πάμε για ένα τελευταίο. Επιστρέψαμε και πάλι για τη Ρώσκη ρουλέτα, πλέον εδώ στο κορύφωμα του μεγάλου αγώνα. Καραμεταξά στο πρώτο πέναντι, το εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Μιλότοπος με το έστοχο χτύπημα απέναντι του Καραμεταξά. Ανοίγει το σκορ. Για να δούμε τώρα, η Πέλα τώρα θα δώσει συνέχεια. Πλέον εδώ το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Με την αγωνία από τους πολλούς φίλους για να δούνε τον κυπελούχο που χρειάστηκε να φτάσουμε πέρα των 120 λεπτά. Μαρίνο Σταντανίδη τώρα εδώ θα πάρει θέση για να το εκτελέσει.
για να δούμε αν θα μπορέσει να ισοφαρίσει για λογαριασμό. Καταλίδης θα πάρει θέση, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1, ισοφαρίζει η ομάδα της Πέλλας. Και πλέον όλα παίζονται στο μεγάλο συγκλονιστικό τελικό. Από το 2017-50 αρχίζουμε απέναντι. Η σειρά τώρα από πλευράς από τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης, για να δούμε. Το σκόρ είναι 1-1. Αντωνιάδης. Θα πάρει θέση ο Καρακούτς κατά δοκάρια. Αντωνιάδης. Αντωνιάδης το εκτελεί. Η μπάλα στα δίκτυα. 2-1. Ο Μιλότοπος προηγείται της Πέλλας. Δεύτερο πέναλτι για την Πέλλα. Μιλότοπος Πέλλα 2-1. Η σειρά τώρα της Πέλλας στο πέναντι αυτό που πηγαίνει να το εκτελέσει με τον Κορώνα. Κορώνας θα πάρει θέση. Φουντώνει η αγωνία πλέον μετά το μεγάλο αυτό συγκλονιστικό τελικό. Χρειάστηκε μεγάλη διάρκεια. Κορώνας τώρα εδώ. Εκτελεί. Την μπάλα στα δίκτυα. 2-2. Ισοβαρίζει. Μεγάλη ευτυχία στη διαδικασία των πέναλτι για τις δύο ομάδες. Τρίτο πέναλτι. Πρώτα για το Μιλότοπο. Για να δούμε εδώ πηγαίνει να το εκτελέσει. Με το 18 αν δεν κάνω λάθος, για να δω. Ο Μαμής. Μαμής για το Μιλότοπο. Μαμής. Θα πάρει θέση. Εκτελεί το πέναλτι. Καρακούτσης. Άου! Αστοχή! Ο Μαμής αστοχή. Άου την μπάλα! Βλέπετε το τι γίνεται. Απίστευτες στιγμές. Δεν μπόρεσε τελικά. Ο Μαμής να ευστοχίζει. Άου! Μένει το 2-2. Κυπέλα τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Αν ευστοχίζει στο πέναλτι που παίρνει θέση. Για να δούμε. Εδώ με το 13 παίρνει θέση ο Στάγκος. Στάγκος εκτελεί. Out! Αστοχή και ο Στάγκος. Out! Από ένα άστοχο κτήμα πέναλτι για δύο ομάδες στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Στη διαδικασία των πέναλτι. Πρώτα ο Μαμής, μετά ο Στάγκος. Έτσι λοιπόν αστοχούν οι δύο ομάδες. Και έτσι μένει το 2-2. Η σειρά τώρα εδώ από πλευράς από τον Φάβα. Φάβας για το Μιλότοπο. Εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα. Φάβας ευστοχή εδώ. 3-2 για το Μιλότοπο. Είμαστε στο τέταρτο πέναλτι. Από πλευράς τώρα εδώ για την Πέλλα. Κρίσιμο σημείο. Ηλιάδης σουτάρει. Ισοφαρίζει. Ηλιάδης 3-3. Θρίλερ στη διαδικασία των πέναλτι. Για να δούμε. Θρίλερ στη διαδικασία των πέναλτι. 3-3. Η σειρά τώρα εδώ από πλευράς πέμπτο πέναλτι και η αγωνία στο κατακόρυφο με την μπάλα με τον Καραμεταξά. Για να δούμε. Καραμεταξάς. Σουτάρι. Ευστοχή. Μπροστά ο Καραμεταξάς. 4-3. Μπροστά η ομάδα του Μιλότοπου. Η σειρά της Πέλλας τώρα εδώ. Πέμπτο πέναλτι. Κυριαρχεί μεγάλη αγωνία. Η Λιγάκης παίρνει θέση. Αν ευστοχίσει, συνεχίζεται η αγωνία. Αν αστοχίσει, τότε ο Μιλότοπος κατακτάει το κύπελο. Η Λιγάκης σουτάρει. Απεκρούει το κύπελο στο Μιλότοπο, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Ο Λιγάκης δεν θα μπορέσει τελικά να νικήσει τον Κατρασδέα. Ο Μιλότοπος θα είναι ο κυπελόγος της φετινής διοργάνωσης. Απίστευτες στιγμές. Κοιτάξτε το τι γίνεται, είναι λογικό
ένα κουβάρι εκεί παίκτης του Μιλότα που πανηγυρίζουν την κατάκτηση για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Βρέθηκαν στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα είναι 4-3. Στο πέναλτι του Λιγάκη απέκρουσε ο Καδρασδέας και ο Μιλότοπος με 4-3 θα είναι ο κυπελούχος της φετινής διοργάνωσης.